Δόξα στον Κύριο, και σήμερα είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας και πρέπει να λέμε στον κόσμο ότι η Κυριακή είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας, όχι η τελευταία. Διότι ο κόσμος δεν το ξέρει. Αύριο είναι η δεύτερη μέρα της εβδομάδας κατά Θεό. Επομένως, την πρώτη μέρα της εβδομάδας πηγαίνουμε στο περιβάλλον που είναι η παρουσία του Θεού να γεμίσουμε και να πάρουμε από το πνεύμα του Κύριου και από το λόγο του Κύριου. Και επειδή η Εκκλησία του Θεού είναι προσφορά από το Θεό, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης και όλοι θα λάβουμε από το Πνεύμα και όλοι θα λάβουμε και από το Λόγο του Κυρίου. Και σήμερα θα σταθούμε σε δύο κομμάτια, σε δύο πλευρές. Πώς να σταθούμε με σωστή στάση μπροστά στο Πνευματικό και τι είναι αυτή η Εκκλησία, αυτή η Διακονία. Γιατί αν καταλάβουμε πιο βαθιά τι είναι αυτή η διακονία, μπορούμε να βελτιώσουμε τη στάση μας. Λοιπόν, και θα δούμε κάποια τρία κομμάτια από την Παλιά Διαθήκη που είναι κάτι δυσνόητα είναι και θα τα εξηγήσουμε το πνεύμα της Νέας Διαθήκης. Με το πνεύμα της Χάρης θα το εξηγήσουμε και θα δούμε τι θέλει να μας πει ο Κύριος. Σελίδα 233, αριθμοί 16, 16ο κεφάλαιο. Και στο 28 εδάφιο έχουμε μία διαμάχη μέσα στο λαό του Θεού. Έχουμε κάποια παιδιά του Θεού που είναι και μέσα στην επιστασία της σκηνής είναι. Εδάφιο. 28. Και έχουμε μία διαμάχη με τον Μωυσή και τον Αρών. Με τον Κορέ, τον Αβυρών και τον Δάθαν. Έχουμε μέσα στην οικογένεια διαμάχη. Και μέσα στις οικογένειες έχουμε διαμάχες. Και μέσα στις εκκλησίες αναγγελμένες έχουμε διαμάχες. Και τα βάλανε αυτές οι... ήταν 250 άνθρωποι αυτοί με τις οικογένειές τους. Και βλέπουμε την αυστηρότητα του Θεού και ίσως το μυαλό δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Και ξαφνικά ανοίγει η γη και 250 άνθρωποι τους καταπίνει το σκοτάδι. Και λέμε τώρα γιατί τόσο αυστηρότητα ο Θεός. Είναι απλός ο λόγος. Ο Θεός δεν θέλει αυτοί οι 250 άνθρωποι να κολλήσουμε κάλλιστα σε όλο το λαό που ήταν 2 εκατομμύρια πόσο ήταν, το σπέρμα της ασέβειας. Διότι στη Βασιλεία του Θεού ο Θεός σχεδιάζει δίκαια και σωστά. Και εμείς αποδεχόμαστε γιατί πιστεύουμε ότι ο Θεός δεν κάνει λάθος ποτέ. Δεν κάνει λάθος ο Θεός. Είναι δυνατόν να πιστεύω ότι ο Θεός κάνει λάθος. Ή ότι ο Θεός αδικεί εμένα. Είναι δυνατόν. Ο Θεός δεν είναι άδικος, είναι δίκαιος Θεός. Επομένως ο κάθε ένας σηκώνει αυτό που επέλεξε ο Θεός να σηκώσει, γιατί ο Θεός ξέρει και βλέπει και του δίνει την ανάλογη χάρη για να μπορεί να υπηρετήσει αυτό και έχει να κάνει με τη διακονία του Κύριου. Και αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε κάτι. Πώς πρέπει να σταθούμε σε κάτι πνευματικό και να μην μας κυριαρχήσει το σκοτάδι. Σε αυτό το κομμάτι το συγκεκριμένο έχει κάτι. Ή κρατάμε το φως ή επιτρέπουμε το σκοτάδι να μπει μέσα μας. Αποκτώντας τη σωστή στάση που χρειάζεται η διδασκαλία για όλα τα πράγματα. Στην ουσία ο κάθε χριστιανός πιστεύει ότι διδάχτηκε. Αν διδάχτηκε στραβά πράγματα, στραβά πιστεύει. Αν διδαχτεί σωστά πράγματα, σωστά θα πιστεύει. Κάποιος διδάχθηκε να προστινάει την εικόνα. Αυτό διδάχθηκε, αυτό κάνει. Όταν διδαχτεί και κάτι άλλο, αναπτύσσεται η πίστη, αναπτύσσεται η πίστη, αναπτύσσεται. Επομένως, η πρόοδο είναι μέσα στο θέλημα του Κύριου και μέσα στη σοφία του Κύριου. Για να το δούμε. Και ο Μωυσής είπε, από τούτο θα γνωρίσει ότι ο Κύριος με απέστειλε για να πράξω όλα τα έργα του και ότι δεν έπραξε από τον εαυτό του. Γιατί λέει ο Μωυσής, δεν κάνω κάτι που εγώ το σχεδίασα. Υπηρετώ κάτι που μου δόθηκε από το Θεό. Επομένως όλοι πρέπει να υπηρετήσουμε ότι μας δόθηκε από το Θεό. Αν μου δόθηκε να είμαι δεξί χέρι, πρέπει να είμαι δεξί χέρι. Δεν μπορώ να κάνω αριστερό αυτή. Αυτό μου δόθηκε, αυτό κάνω. Και ο Θεός δεν κάνει λάθος. Αν οι άνθρωποι αυτοί πεθάνουν, το συνηθισμένο θάνατο όλων των ανθρώπων, ή αν γίνει ανταπόδοση σε αυτό σύμφωνα με την ανταπόδοση όλων των ανθρώπων, δεν με απέστειλε ο Κύριος και δεν είναι ένα σημάδι. Λέει, αν οι άνθρωποι φύγουν με τον φυσιολογικό τρόπο,
Εντάξει, δεν είναι ο Θεός μαζί μου. Αν φύγουν με έναν όχι φυσιολογικό τρόπο, ο Θεός είναι μαζί μου. Δηλαδή σε όλα τα πράγματα, στην αποστολή που έχουμε, ο Θεός βεβαιώνει αν είναι μαζί μας. Βέβαια τότε είναι πολύ αυστηρός ο Θεός. Γιατί ενδιαφέρεται για τα έθιμα αυτός. Διότι συμπαλέπτεται και οι άνθρωποι δεν είναι ανακοινωμένοι, σκληροτράχυλοι και υπάρχει κίνδυνος να πάρουν τον Μωυσή, να τον κάνουν φέτες, να τον βάλουν σε ένα καζάκι και να τον φάνε. Και δεν μπορεί να εξελιχθεί το σχέδιο του Θεού στον κόσμο. Και αυτό κράτησε 400 χρόνια τον Ισραήλ σε εχμαλωσία στην Αίγυπτο, για να μην γίνει μίξη με άλλες φυλές και θα σκόρπιζε ο Ισραήλ. Αν γινόταν μίξη δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Επομένως ο Θεός ενδιαφέρεται για το σχέδιό του, για το αύριο, για τον άνθρωπο. Και αυτό είναι αυστηρός, διότι και το αίμα των ζώων φέρνει μικρή χάρη. Αν όμως ο Κύριος κάνει θαύμα και ανοίξει γη, το στόμα της να τους καταπιεί και όλα τα δικά τους και κατέβουν ζωντανοί στον Άρη, τότε θα γνωρίσετε ότι οι άνθρωποι αυτοί παρόξενα στον Κύριο. Και καθώς έπαυσε να λέει αυτά, όλα τα λόγια σκίστηκε το έδαφος που ήταν κάτω, που ήταν από κάτω τους και άνοιξε η γη το στόμα της και κατάπιε αυτούς και τις οικογένειές τους και όλους τους ανθρώπους που ήσαν μαζί με τον κόρο και ολόκληρη την περιουσία τους και αυτοί κατέβηκαν ζωντανοί στον Άδη και όλα τα δικά τους και η γη έκλεισε από πάνω τους και αφανίστηκαν μέσα από τη συναγωγή και ολόκληρος ο Ισραήλ που ήταν γύρω τους έφυγαν στη βοή τους λέγοντας μήπως η γη καταρχή και μας και βγήκε φωτιά από τον Κύριο και κατέφαγε τους 250 άνδρες αυτούς που προσέφεραν το θυμίαμα και φοβήθηκε ο λαός. Ο Θεός θέλει να κτίσει στην Εκκλησία του κάτι που λέγεται σεβασμός, φόβος Κυρίου. Και μετά ο Μωυσής κάνει εξηλαίωση, προσφορά. Στέκεται στο Θεό, ο Θεέ μου κάνει έλεος, κάνει χάρη εξαιτίας του αίματος. Ο Θεός ακούει τον άνθρωπό του και κάνει χάρη και είναι πιο μαλακή η πληγή. Επομένως αυτή η αυστηρότητα του Θεού έχει ένα σκοπό να μην εξαπλωθεί αυτή η ανταρσία σε όλο το σπέρμα. Γιατί αν εξαπλωνόταν σε όλο το σπέρμα θα γινόταν κάτι. Θα έλεγε ένας 100 άνθρωπος θα πάμε αριστερά. Θα έλεγε άλλος 200 πάμε δεξιά. Θα έλεγε άλλος 300 πάμε πίσω. Θα έλεγε άλλος 400 πάμε μπροστά. Και κανένας δεν θα άκουγε τον Μωυσή. Το θέμα είναι ότι ο Θεός άκουγε, ο Μωυσής άκουγε από τον Θεό και αυτός οδηγούσε. Δεν οδηγούσε ο χώρα. Δεν μίλαγε ο Θεός σε όλο το λαό. Μίλαγε σε όλο το λαό, αλλά δεν μίλαγε σε όλους να είναι ηγέτες στην οδηγού. Δεν θα υπήρχε σύγκρουση. Όταν μίλαγε ο Θεός στον Μωυσή, μίλαγε στον Κορέ ο Θεός και έλεγε «Ξέρεις ο Μωυσής είναι ο δούλος μου, εγώ τον εργάστηκα». Αλλά προφανώς ο Κορέ δεν άκουγε το Θεό, άκουγε αυτά που ήθελε. Και ανοίγει η γη και τι κάνει, οι άνθρωποι έρχονται στο σκοτάδι, στην άβυσσο. Πώς μεταφέρεται αυτό στη Νέα Διαθήκη, όταν ο Θεός φέρει στην Ελλάδα έναν εργάτη, ένα χάρισμα, μια διακονία, ή είμαστε μέσα σε μια πνευματική εκκλησία. Ή έρχεται κάτι προσωπικά στη ζωή μας από το Θεό και έχουμε λάθος στάση απέναντι στο πνευματικό, γίνεται κάτι. Από μέσα μας χάνεται το φως και κυριαρχεί το σκοτάδι. Και αυτό το σκοτάδι κάνει, επηρεάζει την οικογένειά μας, την φυσική μας ζωή και όλα τα υπάρχοντά μας, γιατί περπατάμε το σκοτάδι, όχι με το φως. Όταν δείξουμε σωστή στάση απέναντι στο πνευματικό, τότε κυριαρχεί το φως μέσα μας. Διότι το πνευματικό είναι σαν το ρεύμα είναι. Ανάπτει το ρεύμα, φωτίζεται αίθουσα, λειτουργούν τα μικρόφωνα, βάζει το χέρι στην πρίζα, σε χτυπάει. Αν δεν έχει ασφάλειες, δεν έχει γύρωση, πέφτει νεκρός άνθρωπος. Αλλά επομένως ο Κύριος θέλει να διδάξει την Εκκλησία του πώς να σταθεί πνευματικά κατανοώντας τους νόμους του Κυρίου, τη σοφία του Κυρίου, διότι χρειαζόμαστε να αναπτύξουμε το φως μέσα μας. Αυτό γίνεται μέσα στην οικογένεια του Θεού. Το ίδιο συμβαίνει και στον κόσμο σήμερα. Έχουμε 5 κόμματα στη Βουλή, ο καθένας είναι τα δικά του. Και έτσι δεν υπάρχει ενότητα στον κόσμο, δεν υπάρχει ενότητα στην πίστη, δεν υπάρχει ενότητα στην Εκκλησία. Γιατί η έννοια οικογένεια σημαίνει ενότητα πίστης. Ο άντρας κάνει το ρόλο του, η γυναίκα κάνει το ρόλο της, τα παιδιά κάνουν το ρόλο της. Όταν η γυναίκα γίνει άντρας ή τα παιδιά
Για σκέψου, ήμουνα, θυμάμαι μια μέρα σε ένα έτσι γνωστό και πελάτη και πίναμε καφέ και τρώγανε αυτό. Και ήταν ο πατέρας και το παιδί. Και λέει το παιδί, πατέρα, πιάσε ένα ποτήρι νερό. Και λέει, πατή, τα λέει, δεν με σέβεται καθόλου. Το παιδί πρέπει να σέβεται τον πατέρα. Η γυναίκα πρέπει να σέβεται τον άντρα. Ο λαός πρέπει να σέβεται τους ηγέτες. Δεν σημαίνει ότι ο Μωυσής ήταν τέλειος άνθρωπος. Αυτός είχε την εντολή, αυτός πήρε την εργασία του Θεού, αυτός πέρασε τα τεστ, αυτόν χρησιμοποιούσε ο Θεός. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν ήταν με όλο το λαό. Για να δούμε και ένα άλλο κομμάτι, θα μας βοηθήσει, σελίδα 225, αριθμοί 12 και μετά δούμε και ένα τρίτο κομμάτι. Έχουμε πάλι τώρα. Τώρα έχουμε μια διαμάχη σε πιο κοντινά πρόσωπα. Μωυσής, Αρών και Μαρία, που είναι αδέρφια και οι τρεις. Και πριν είναι αδέρφια, είναι, αλλά τώρα έχουν πιο κοντινά αδέρφια. Η διαμάχη μας τα αδέρφια. Για να δούμε εδώ πέρα. Και μίλησε η Μαρία και ο Αρών ενάντια στο Μωυσή εξαιτίας της γυναίκας της Αιθιοποίησης που είχε πάρει, επειδή η γυναίκα Αιθιοποίης είχε πάρει και είπαν μήπως μόνο στο Μωυσή μίλησε ο Κύριος, δεν μίλησε και σε εμάς και το άκουσε ο Κύριος. Η Μαρία παρασέρνει και τον Αρών και δεν μιλάνε ταπεινά. Να πούνε Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον Μωυσή που τον οδηγεί, αυτό είναι ένα συγγέτη, αλλά μας μιλάς και εμάς μέσα και ξέρουμε ότι πραγματικά οδηγούμαστε σωστά και το άκουσε ο Κύριος. Μίλησαν με έναν τρόπο που δεν άρεσε στο Θεό. Υπήρχε και ο άλλος τρόπος που θα μπορούσε ο Κορέα, ο Βηρό και ο Δάθα να ακολουθήσουν που θα άρεσε στο Θεό. Θα μπορούσε να πούνε Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον Μωυσή, εσύ να τον προστατεύεις, εσύ να τον φυλάς και εμείς θα είμαστε μαζί του. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει στους Παλαιστίνιους τώρα. Αυτοί που είναι οι θρησκευόμενοι ηγέτες και πέρα οι Χαμάς, αυτοί θα έλεγαν στο λαό, μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά με τους Ισραηλίτες, αυτοί έχουν την γη τους και εμείς θα δούμε χάρη. Αλλά δεν λειτουργήσαν έτσι, αλλά φανάτισαν τους Παλαιστίνιους να έχουν μίσος ενάντια στους Ισραηλίτες, το ίδιο έκανε και οι Ισραηλίτες, φανάτισαν τους Ισραηλίτες να έχουν μίσος ενάντια στους Παλαιστίνιους. Επομένως πάντα υπάρχει ο σωστός τρόπος και ο λάθος τρόπος. Και ο Θεός πάντα ακούει τον σωστό τρόπο, τον ταπεινό τρόπο. Δεν μπορεί να ακούσει ποτέ τον υπερήφανο τρόπο Θεός. Πάντα υπάρχει το ένα, υπάρχει και το άλλο. Για να το δούμε. Και ο άνθρωπος ο Μωυσής ήταν υπερβολικά πράος περισσότερο από όλους τους ανθρώπους που ήσαν πάνω στη γη. Ήταν πράος ο Μωυσής. Για σκεφτείτε να πηγαίνουν 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι και του λέω καθένα στα δικά του. Ένας που πήρε την κατσίκα ο γείτονας, ο άλλος που έκλεψε το παντελόνι, ο άλλος σκεφτιόμισε κάτι, ο καθένας του έλεγε ότι ήθελε. Τα είχε παίξει ο Μωυσής. Και ο Θεός τον βοηθάει εκεί και του με τον πεθερό του και του λέει βάλει ανθρώπους να σε βοηθήσουν. Πάρε από τη σοφία και από το πνεύμα που εσύ έχεις και βάλει το πάνω τους. Πήρε ο Θεός από αυτό που είχε ο Μωυσής και το έβαλε πάνω τους. Πάντα παίρνει από τους ηγέτες ο Θεός να το βάλει πάνω στο λόγο. Διότι οι ηγέτες πληρώνουν στο Θεό το τίμημα. Είναι άλλη η ταπείνωση που περνάει ο Θεός στους ηγέτες. Ένας πιστός δεν μπορεί να την περάσει αυτήν την ταπείνωση. Δεν την αντέχει, δεν είναι μέσα στα όρια του. Γι' αυτό είπε ο Θεός στο Μωυσή, κάνε περιτομή στα παιδιά που είχε τη γυναίκα που ήταν την Αιθιοποίησα και δεν υπάρχουσε εκεί την ώρα και τον κυνηγούσε ο Θεός να τον σκοτώσει. Δηλαδή τον έμαθε να σέβεται. Για να το συνεχίσω. Και ο Κύριος είπε αμέσως στον Μωυσή και στην Αρών και στη Μαρία και στον Αρών και στη Μαρία βγείτε εσείς έξω οι τρεις από τη σκηνή του μαρτυρίου και οι τρεις βγήκαν έξω και κατέβηκε ο Κύριος σε στήλο νεφέλης και στάθηκε στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και κάλεσε τον Αρών και τη Μαρία και βγήκαν έξω και οι δύο και είπε ακούστε τώρα τα λόγια μου, αν υπάρχει μεταξύ σας προφήτης, εγώ ο Κύριος θα γνωριστώ σε αυτόν με οπτασίες και θα το μιλήσω στον ύπνο. Δεν είναι έτσι με τον υπηρέτημα του Μωυσή, σε ολόκληρο τον οίκο μου, αυτός είναι πιστός. Και τι λέω, εγώ μιλάω σε όλο το λαό μου,
Αλλά στο Μωυσή μιλάω με έναν άλλο τρόπο, γιατί έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο, ένα βαρύ φορτίο να οδηγήσει το λαό εκεί που πρέπει να πάει. Δεν είπε ο Θεός δεν μιλάω στο λαό του. Μιλάω. Αλλά μιλάω στο Μωυσή με έναν τρόπο να οδηγήσει, γιατί αυτός έχει όλο το φορτίο. Αλληλούια. Στόμα προς στόμα θα μιλάω σε αυτό και φανέρα όχι με ανίκροτα και θα βλέπει το πρόσωπο του Κύριου. Γιατί λοιπόν δεν φοβηθήκατε να μιλήσετε ενάντια στον δούλο μου του Μωυσή? Γιατί χάθηκε, λέει, ο σεβασμός σας στον δούλο του Κυρίου? Και άναψε η οργή του Κυρίου εναντίον του, στεναχώρησε και η νεφέλε που μακρύθηκε από τη σκηνή, και ξαφνικά η Μαρία με έγινε λεπρή προς το χείλη, και ο Αρών είδε τη Μαρία και να σου πει ήταν λεπρή. Και ο Αρών είπε στον Μωυσή, παρακαλώ Κύριε, μην βάλεις την αμαρτία πάνω μας, επειδή πράξαμε ενώτε, επειδή αμαρτήσαμε. Και μέσα ο Αρών παίρνει το μήνυμα και μετανοεί και ζητάει χάρη. Ας μην είναι αυτή σαν έκθρωμα που το μισό της άκρας είναι φαγωμένο, τα βγαίνει από τη μέτρα της μητέρας της, και ο Μωυσής βόησε στον Κύριο λέγοντας, παρακαλώ Θεέ μου, γιάτρεψέ την. Στέκεται ο άνθρωπος και μεσητεύει για τα αδέρφια του. Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή, αν ο πατέρας της έφτιανε μόνο το πρόσωπό της, δεν θα ήταν τροπιασμένη 7 ημέρες, ας αποχωριστεί 7 ημέρες από το στρατόπεδο και ύστερα ας επιστρέψει. Και αποχωρήστηκε η Μαρία μου από το στρατόπεδο 7 ημέρες και ο λόγος δεν σηκώθηκε μέχρι όταν επέστρεψε η Μαρία μου, και ύστερα σηκώθηκε ο λόγος από την ασυρώθηκε και στρατοπέδεψα στην έργο Φαρά. Και ο Θεός άκουσε τον Μωυσή, ο Αρών μετανοεί, ζητάει βοήθεια από τον Θεό, ο Θεός προστρέφει στο Μωυσή, ο Μωυσής ζητάει από τον Θεό, ο Θεός ακούει τον Μωυσή και λέει 7 μέρες έξω από το στρατόπεδο. Το 7 έχει να κάνει με τους τελευταίους χρόνους που ζούμε. Τους τελευταίους χρόνους ο Θεός θα ενεργοποιήσει το 7. Τι είναι το 7? Το τέλειο θέλημα του Θεού. Επομένως η αμαρτία της ασέβειας μας κάνει κάτι. Έχουμε αποχωρισμό από το περιβάλλον της ευλογίας. Πηγαίνουμε έξω από το στρατόπεδο. Αποχωρίστηκε από το στρατόπεδο και 7 ημέρες. Μπαίνουμε στον κύκλο του εγωκεντρισμού. Κλεινόμαστε έξω. Μας τιμωρεί ο Θεός, δηλαδή είναι ποινή. Πώς είναι στα γήπεδα? Βγαίνει ο διαιτητής, βγάζει κίτρινη κάρτα. Μετά βγάζει κόκκινη κάρτα. Και μετά από 7 ημέρες επέστρεψε. Ποινή παιδαγωγική. Έξω. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο. Τώρα για να πούμε τι είναι αυτή η διακονία εδώ πέρα. Ξέρετε, αυτή η διακονία είναι προφητική διακονία. Τι σημαίνει προφητική? Μπορεί να έχουμε λάθος. Τι είναι προφητική διακονία? Πολύ λάθος. Όσοι με ξέρουν από το παρελθόν, ξέρουν ότι λέω την αλήθεια. Εμένα δεν μου είπαν οι άνθρωποι, δηλαδή μου ξεκίνα αυτή την εκκλησία. Μου μίλησε προσωπικά ο Θεός. Και μου λέει, Δήμο, κάνει αυτό και αυτό. Και πήγα νίκησα μια αίθουσα και έκατσα μόνος μου στην αίθουσα. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν το παρελθόν και ξέρουν ότι λέω την αλήθεια. Και περίμενα μέσα στην αίθουσα να αρχίσει να φέρνει ο Θεός έναν ένα τους ανθρώπους. Έλαβα την εντολή. Δοκιμάστηκα από το Θεό όλα αυτά τα χρόνια, πέρασαν τα τεστ. Και έβγαλα έξω από τη διακονία οτιδήποτε είχα διδαχτεί όλα τα χρόνια. Όλα και παλιά πριν ξεκινήσω τη διακονία, διάβαζα βιβλία, άκουγα τα σχολείες, όλα αυτά τα έβγαλα στην άκρη. Διότι αυτή η διακονία ξεκίνησε με ένα προφητικό λόγο. Σίγουρα στην αρχή δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να καταλάβουν τι είναι αυτό που γίνεται. Αυτή την ώρα που σας μιλάω, προφητεύω εγώ. Αυτή είναι η προφητεία που επιμένει και διδάσκει. Και για να παρακολουθείς την προφητεία μου, πρέπει να καταλάβεις αυτό που προφητεύω και διδάσκω. Δηλαδή η προφητεία μου για τον Σταυρό του Κυρίου. Πώς δουλεύει ο Σταυρός του Κυρίου στη γη με το σώμα και το αίμα, δεν το διάβασα σε κάποιο περιοδικό. Ούτε πάτησα κάτι στο ίντερνετ και το έβγαλα. Είναι η προφητεία μου για αυτή τη διακονία. Η προφητεία μου το ποιος είναι ο Θεός, ότι ένας είναι ο Θεός και εκδηλώνει τον εαυτό του με τρεις αποκαλύψεις, είναι η προφητεία μου. Η προφητεία μου τι είναι? Το αναγεννημένο σπέρμα στον κόσμο, Ευαγγελική, Πεντηκοστή, Ορθόδοξη, Καθολική, είναι η προφητεία μου ότι αυτό είναι το αναγεννημένο σπέρμα. Η προφητεία μου τι είναι το άχυρο και το σιτάρι, είναι η προφητεία που διαχωρίζει το άχυρο από το σιτάρι.
Η προφητεία που διαχωρίζει τι είναι ψυχή, τι είναι σώμα και τι είναι πνεύμα είναι η προφητεία που διαχειρίζει το ψυχικό από το πνευματικό. Η προφητεία μου για τους τελευταίους χρόνους, η προφητεία μου για τις οικογένειες, η προφητεία μου τι είναι το πνεύμα, τι είναι... Είναι προφητεία αυτή. Είμαστε σε μια προφητική διαγωνία και εγώ τρέφομαι με την προφητεία. Αυτό είναι μία πλευρά της προφητείας, η ηγετική πλευρά της προφητείας. Μετά έχουμε άλλες πλευρές της προφητείας. Είναι μια προφητική διακονία που ξεκίνησε με έναν προφητικό λόγο, γι' αυτό κάθε ένας που θα αξιοποιηθεί με στην Εκκλησία αξιοποιείται με ένα λόγο από το Θεό. Ο Γιάννης θα κάνει αυτό, ο Χρήστος θα κάνει αυτό, ο Γιώργος θα κάνει. Και ποτέ αφού το έλαβα από το Θεό δεν το αλλάζω αυτό. Και πάντα ο Λεωνίδας κάνει αυτό, ο Γιάννης και αυτό. Προσέχουμε αυτό να βελτιώνεται. Τώρα έχουμε άλλες πλευρές της προφητείας. Έχουμε την προφητεία που βεβαιώνει το ποιο είναι ο Χρήστος, ο Βαγγέλης, ο Γιώργος. Αυτή η προφητεία βεβαιώνει ότι ο Γιώργος είναι αναγεννημένος, είναι παιδί του Θεού, ο Βαγγέλης, ο Χρήστος. Αυτή η προφητεία βεβαιώνει ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Και έχουμε και την προφητεία που τι κάνει, που μεταδίδει επάνω μας πράγματα, σοφία και γνώση και μας βοηθάει να αναπτύξουμε και να καλλιεργήσουμε το θέλημα του Κυρίου στη ζωή μας. Επομένως η προφητεία μου αναπτύσσει πρώτα εμένα. Και μετά, αν εσύ τη δεχτείς, αναπτύσσει και σένα. Προφητική διακονία μας την πέρα. Έχουμε την προφητεία που μπορεί να μεταδώσει, λέω γι' αυτό λέω ας μιλήσουμε τώρα ξένας γλώσσα. Έχουμε την προφητεία που έρχεται ένας λόγος και μεταδίδει επάνω μας. Επομένως, η λέξη προφητεία, προφητική διακονία είναι πιο βαθιά από ό,τι καταλαβαίνει το μυαλό μας τώρα. Αλληλούια, είναι πιο βαθιά η προφητεία. Επομένως, το βασικό κομμάτι της προφητείας είναι να επιμένεται ο λαός, να οδηγείται ο λαός και να κατευθύνεται. Και στο τέλος θα δούμε αν η προφητεία αυτή φέρνει ζωή ή φέρνει καταστροφή στη ζωή μας. Το δούμε λιγάκι στο τέλος αυτό. Επομένως, η προφητεία δοκιμάζεται πρώτα, γι' αυτό εγώ μέσα στην Εκκλησία δεν ζω τον τύπο του χριστιανού, ζω την ουσία. Όποτε ανοίξει την πόρτα θα με δεις παρόν. Θα είμαι παρόν, θα προσεύχομαι. Όταν έρχεται μια ανάγκη, είμαι παρόν στην ανάγκη. Ποτέ δεν ακολούθησα τον τύπο. Διότι πρέπει να απελευθερωθούμε από τον τύπο και να μπούμε στην ουσία της χριστιανικής ζωής, ώστε να είμαστε ενεργοί στα πράγματα της Βασιλείας, στα πράγματα του Θεού, γιατί η ενεργή στάση μας βοηθάει να υπηρετήσουμε το Θεό και αυτό που σφέρουμε θα το θερήσουμε στη ζωή μας. Επομένως, προφητική διακονία είναι κάτι πιο βαθύ. Τώρα να δούμε στην προφητεία που βλέπει ένα γεγονός που θα γίνει. Πιο παλιά προφήτευσε ότι θα φύγει ο Γιόγκη Τσό. Ξέρετε ποιος είναι ο Γιόγκη Τσό. Θυμάται κάποιος στην προφητεία μου. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο στην Κορέα. Ήταν ένας ποιμένας της μεγαλύτερης διακονίας του Κυρίου σε όλο τον πλανήτη και πριν 15 χρόνια είχε 600-700.000 κόσμο. Ένα τεράστιο έργο. Μεγάλη ευλογία να δω την αναχώρηση αυτού του ανθρώπου. Και πραγματικά έγινε. Προφήτευσε ότι η ελληνική αστυνομία θα έχει μεγάλες επιτυχίες. Άκουσε κάποιος στην τηλεόραση ότι η ελληνική εκκλησία τα τελευταία 2 χρόνια. Το άκουσε κάποιος. Το άκουσε κάποιος αυτό. Εξιγνίασε τις μεγαλύτερες υποθέσεις που δεν είχαν γίνει στα 20 χρόνια. Συσκεπάσανε μια απαγωγή στην Κρήτη, βρήκανε τους εκτελεστές του Καραϊβά. Πολλά, ένα πάρα πολύ τεράστια επιτυχία που το έχουν πει εκπρόσωποι των κανονίων και της αστυνομίας. Κάτι έγινε στο μεταξύ. Επομένως αυτό λέει ότι η προφητεία που βλέπει ένα γεγονός. Η προφητεία μου είδε το τι θα γίνει με τα καρναβάλια, το θυμάται κάποιος. Ήρθαν οι πληγείς στα Τέμπη. Κατευθείαν ήρθαν, μετά από 2 μέρες. Η προφητεία μου το καλοκαίρι που φέρνανε στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάποια οστά και τα προσκυνάγανε οι άνθρωποι, θυμάστε. Είπε ότι έρχεται πληγή στην Ελλάδα. Μετά βγήκε η πληγή επάνω στη Θεσσαλία. Δεν παίζει ρόλο αν η πληγή έπεσε από πάνω ή έγινε από κάτω, αλλά ποτέ εγώ δεν είπα ότι αυτή είναι η ολοκληρωτική πληγή. Είπα ότι αυτό είναι κάτι που δείχνει ότι κάτι που έρχεται. Επομένως το γεγονός το είδα εγώ.
Επομένως, στην προφητεία μου είδε κάτι που θα γινόταν στην Ινδία, κάτι που έγινε σε διάφορα μέρη. Υπάρχει κάποιος που το έδωσε προφητικό λόγο και ο λόγος δημιουργήσε στη ζωή του μέσα. Υπάρχει κάποιος που το έδωσε λόγο και ο λόγος τον δημιούργησε, το άνοιξε περάσματα. Πάρα πολύ έλαβα λόγο. Αυτή είναι η προφητεία που συμβουλεύει. Σου δίνω μια συμβουλή προφητική και αυτή η συμβουλή σου ανοίγει δρόμο στο πέρασμα. Επομένως, το τι είναι προφητική διακονία είναι πιο βαθύ είναι αυτό. Το αποτέλεσμα της προφητείας ποιο είναι? Ήρθε κάποιος εδώ παντρεμένος και χώρισε? Ήρθε κάποιος υγιής και έγινε ασθενής? Ήρθε κάποιος πνευματικός και έγινε θρησκευτικός? Ήρθε κάποιος με φως και πήρε σκοτάδι? Επομένως, η προφητεία αυτής της Εκκλησίας δημιουργεί, δίνει φως, δίνει ανάταση. Γιατί είναι μια πλούσια προφητεία που εργάζεται, αλλά η προφητεία έχει δύο πλευρές. Υπάρχει η προφητεία που γίνεται χωρίς να κάνεις τίποτα και υπάρχει η προφητεία όταν σου λέει ο Κύριος θα αυξήσω τη ζωή σου, θα αυξήσω την προφητεία σου, θα αυξήσω. Αυτό είναι η προφητεία που σε προτρέπει. Αλλά πρέπει αυτή την προφητεία να ανταποκριθείς, να την αγκαλιάσεις και να γίνει συνεργός με την προφητεία. Επομένως, όταν η προφητεία γίνεται χωρίς να κάνεις κάτι, είναι δημιουργική προφητεία. Δεν είναι πάντα δημιουργική προφητεία. Γι' αυτό και στη Ναζαρέτ δεν μπόρεσε ο Κύριος να κάνει κανένα θαύμα, διότι δεν πίστευαν οι άνθρωποι στο χρήσμα που είχε. Όταν ο Θεός σου δίνει κάτι χωρίς να κάνεις τίποτα, μετά ζητάει από σένα κάτι, ανταπόκριση ζητάει. Επομένως, το πρόβλημα είναι η ανταπόκριση. Και υπάρχει δυσκολία στην ανταπόκριση. Όλοι εδώ πέρα λάβατε προφητεία από εμένα, δημιουργική και έρθα περάσματα στη ζωή σας. Σε αυτό βοηθάει, επομένως, ο ποιμένος σε αυτή την Εκκλησία είναι ο πνευματικός πατέρας. Εγώ ξέρω τι δέχεται ο Θεός, τι δεν δέχεται ο Θεός. Και αυτό που θέλει ο Θεός, η Εκκλησία να είναι η οικογένεια. Υπάρχει κάποιος που το στεναχώρησε, ας με συγχωρέσει. Αν κάποιος με στεναχώρησε, εγώ θα τον συγχωρέσω. Επομένως, στην Εκκλησία μαθαίνουμε να δεχόμαστε ο ένας τον άλλον, να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον, να μιλάμε ο ένας τον άλλον. Και από εκεί και πέρα το να αναπτύξουμε φιλίες είναι άλλο κομμάτι, διότι οι φιλίες κερδίζονται. Αν εγώ θέλω να κάνω παρέα με τον Λεωνίδα, σηκώνω το τηλέφωνο και το παίρνω. Και του δείχνω ότι θέλω τη φιλία του. Αν εγώ ποτέ δεν του πάρω τηλέφωνο, σημαίνει ότι δεν θέλω τη φιλία του. Αλληλούια. Επομένως, ζούμε, είμαστε σε ένα περιβάλλον πνευματικό είμαστε. Και η προσφορά της θυσίας μας βοηθάει να σταθούμε πνευματικά και να παίρνουμε χάρη. Και ο πνευματικός πατέρας, όταν κλείνουμε την πόρτα, δεν είμαστε ο Δήμος, η Γεωργία, ο Χρήστος. Αυτή είναι άλλη ταυτότητα. Όταν τελειώσει η λειτουργία, τότε είμαστε ο Χρήστος, ο Δήμος. Τώρα είμαστε ο λαός του Κυρίου. Τώρα εγώ είμαι ο προφήτης του Κυρίου, είμαι ο πατέρας του πνευματικός. Που έχω να σου πω κάτι για να γίνεις όργανο στα χέρια του Θεού, τι να προσέξεις, από τι να διαφυλακτείς, πού να επενδύσεις, σου μεταφέρω σοφία και λόγο Θεού πώς να γίνεις όργανο στα χέρια του Κυρίου των Δυνάμεων. Όταν τελειώνει η λειτουργία, είμαστε ο Δήμος, ο Χρήστος, η Αντωνία, η Γεωργία, είμαστε, έχουμε τη φυσική μας ταυτότητα. Όταν κλείνει η πόρτα, μπαίνουμε στην πνευματική μας ταυτότητα. Για να μπορέσουμε να μπούμε στον πνευματικό μας ρόλο και να επιτρέψουμε τον Θεό να γίνουμε όργανα στα δικά του χέρια. Για να δούμε και κάτι άλλο που θα μας βοηθήσει. Σελίδα 545. Β' Βασιλέως στο δεύτερο κεφάλαιο. Πώς, αν αγαπήσεις την προφητεία σε αυτή την Εκκλησία, στο τέλος θα ζεις ως πνεύμα. Θα είσαι πνεύμα. Θα σκέφτεσαι ως πνεύμα. Θα αποφασίσεις ως πνεύμα. Θα λειτουργήσεις ως πνεύμα, διότι είναι πνευματική προφητεία. Αλλά είναι πνευματική και φέρνει ένα αύριο στη ζωή μας, δεν φέρνει καταστροφή, δεν φέρνει θάνατο, δεν φέρνει εχμαλωσία, φέρνει ανάταση, φέρνει ελπίδα.
από τον καρπό εξετάσουμε την προφητεία. Για να δούμε τώρα λιγάκι, β' βασιλέως, στο δεύτερο κεφάλαιο. Έχει δύο προφήτες, τον προφήτη Ηλία και τον Ελισέ που είναι μαθητής. Και ο Ελισέ ερωτεύτηκε το πνεύμα που είχε ο προφήτης Ηλίας και ήταν δίπλα του. Εδώ έχει ένα μεγάλο κλειδί που μας διδάσκει πώς αναπτυσσόμαστε. Είναι δίπλα από τον προφήτη Ηλία. Για να το δούμε λιγάκι. Και όταν ο Κύριος επρόκειτο να ανεβάσει τον Ηλία στον ουρανό με έναν σπρώγκρο, ο Ηλίας αναχώρησε μαζί με τον Ηλισέ από τα Γάργαλα και ο Ηλίας είπε στον Ηλισέ, κάθισε εδώ πάγαμο, επειδή με έστειλε μέχρι τη Βεθήλ, ο Κύριος με έστειλε μέχρι τη Βεθήλ και ο Ηλισέ είπε, ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θα σε αφήσω και κατέβηκα στη Βεθήλ. Και ο Ηλίας είχε τη μαρτυρία ότι ο Θεός θα τον έπαιρνε. Και λέει στο μαθητή του, λέει, μαθητή μου, κάτσε εδώ πέρα, διότι ο Κύριος με έστειλε στην Βεθήλ, μη κουράζεσαι. Μη κουράζεσαι, λέει, κάτσε εδώ, γιατί εγώ πρέπει να πάω στην Βεθήλ, γιατί έτσι μου οδηγεί ο Θεός, γιατί σίγουρα το βίω. Γιατί είπε ο Ελισέ, ζει ο Κύριος, θα ζει η ψυχή σου, δεν θα σε αφήσω και τον ακολουθεί από δίπλα. Μέσα στην Εκκλησία ακολουθούμε τα υγιή παραδείγματα. Εγώ με το πρώτο παράδειγμα και κάθε ένας που θέλει να υπηρετήσει μες στην Εκκλησία ακολουθεί το δικό μου παράδειγμα. Εδώ πέρα δεν αξιοποιεί ο Θεός τους ανθρώπους βάσει γνωριμίας. Άμα τον τέτοιο γνωριζόμαστε ή συμβαθιό, δεν είναι τέτοιο θέμα. Η αξιοποίηση του ανθρώπου γίνεται κατά το κάλεσμα του κάθε ανθρώπου και κατά την παιδεία που περνάει ο Θεός του κάθε άνθρωπου. Γι' αυτό εγώ παρατηρώ πως ανταποκρίνεται ο Χρήστος στην παιδεία του Θεού, ο Γιώργος, ο Μαγγέλης. Για να αξιοποιήσει ο Θεός ανθρώπους με στην Εκκλησία, όλοι περνάμε από την παιδεία, γιατί εγώ περνάω από την παιδεία του Θεού. Και μέσα σε αυτή τη διακονία θα ακούς πάντα δύο πράγματα. Για την πλάνη της καρδιάς και για την χάρη του αίματος. Και ο εχθρός που έχουμε, η προφητεία, να πω και κάτι άλλο, είχα προφητεύσει ότι μέσα στη Βουλή θα ερχόταν ανομία, το θυμάστε. Και ξαφνικά ένας άνθρωπος, δεν μιλάω προσωπικά για τον άνθρωπο, έγινε αρχηγός κάπου σε μια ομάδα, μπήκε μες στη Βουλή και αύριο θα ψηφίσουμε νόμους. Του Θεού του αρέσει αυτό. Στην εποχή των Σοδόμων του άρεσε άντρες, θα πηγαίνουμε άντρες, του άρεσε, δεν του άρεσε. Δηλαδή τώρα του αρέσει και τότε δεν του άρεσε. Επομένως η Εκκλησία έχει ένα ρόλο να καταδικάζει την ανομία. Όχι να προσβάλλει τον άνθρωπο. Όπως είχα πει και για την Ορθόδοξη Εκκλησία, ένας άνθρωπος από την Ορθόδοξη Εκκλησία κάτι θα γινόταν. Και ένας άνθρωπος που ήταν πολύ γνωστός και τον ακολούθησαν χιλιάδες άνθρωποι, έκανε μια δημόσια διακήρυξη για ένα πάθος προσωπικό. Και το πρόβολο σε ευλογία στον κόσμο, αυτό είναι κακό πρότυπο. Εμείς δεν μιλάμε ενάντια στο πρόσωπο. Μιλάμε ενάντια στις καταστάσεις. Αυτό που δεν κάνει ο Αρχιεπίσκοπος, πρέπει να το κάνω εγώ. Η δουλειά του Αρχιεπισκόπου είναι να πάει στον Πρωθυπουργό και να του πει η Πρωθυπουργία αυτό είναι άνομο. Στη χώρα μας θα βγάλει προβλήματα. Δεν το θέλει ο Θεός. Επειδή εμείς δεν έχουμε όμως την παρησία να πάμε, πρέπει να το κάνουμε μπροστά στο Θεό, χωρίς να προσβάλλουμε ποτέ τον άνθρωπο. Αλλά να καυτηριάζουμε την κατάσταση. Γιατί μετά από λίγο και ξέρετε στην Ευρώπη, στην Αμερική, οι διαμαρτυρόμενες εκκλησίες παντρεύουν άντρες με άντρες και γυναίκες οι διαμαρτυρόμενες εκκλησίες. Ευαγγελικές, όχι όλες, κάποιες. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνει η ανομία μέσα στην Εκκλησία, μπαίνει η αμαρτία και αυτό θα βγάλει προβλήματα. Επομένως η προφητεία μου δεν καταδικάζει τον άνθρωπο, καυτηριάζει τις καταστάσεις. Αν η προφητεία δούλεψε μια φορά, εγώ πρέπει να την αγκαλιάσω και να κάνω βήματα να δουλέψει και δύο και τρεις και η δικιά μου δουλεύει να βοηθάω το λαό του Θεού. Να στέκομαι μπροστά στον Θεό και να μεγαλώνει η χάρη στην καρδιά μας και να μπορούμε να ακολουθούμε τον Θεό πνευματικά χωρίς να προσπαθούμε να τον προσαρμόσουμε στις αντιλήψεις του νου και της ψυχής. Για να το συνεχίσουμε. Στο 3. Και οι γη των προφητών αυτοί που ήσαν στην Βεθήλ βγήκαν στον Ελισέ και του είπαν, ξέρεις ότι ο Κύριος παίρνει σήμερα τον Κύριό σου από επάνω από το κεφάλι σου και είπε και εγώ το ξέρω σωπάστε. Και οι μαθητές του Ηλία ξέρανε ότι ο Κύριος θα πάρει
το προφήτη. Ο Θεός συμμαρτυρεί μες στην καρδιά μας. Αρκεί να καταλαβαίνουμε τι συμμαρτυρεί ο Θεός μες στην καρδιά μας. Στο 4 και ο Ηλίας του είπε, Ελισέ, κάθισε εδώ παρακαλώ και δύο κύριες με έστειλε στην Ερυχώ και ο κύριος του είπε, ζει ο κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θα σε αφήσω και ήρθα στην Ερυχώ. Και ακολουθεί ο μαθητής το δάσκαλο δίπλα. Επομένως, μέσα στην Εκκλησία πρέπει να έχουμε την καρδιά του μαθητή. Το μεγαλύτερο χάρισμα που μου έδωσε ο Θεός σε μένα, ξέρετε ποιο είναι. Να προσαρμόζουμε στο Θεό. Να επιστρέφω στο Θεό. Μα ακούσατε ποτέ εμένα να καυχηθώ στην τελειότητά μου? Δεν είναι κανένας ατέλειος. Κανένας ατέλειος. Το μεγαλύτερο δώρο που μου έδωσε ο Θεός είναι να επιστρέφω, να φτιάχνω τη σχέση μου. Είναι το πιο μεγάλο δώρο που έλαβα από αυτά. Αλληλούια, για να το συνεχίσουμε. Στο 6 είμαστε. 5. Και οι μαθητές των προφητών αυτοί που ήσαν στην Ιεχώ ήρθαν στο Εσέντι του Ιωάννη. Ξέρεις ότι σήμερα ο Κύριος παίρνει τον Κύριό σου από επάνω από το κεφάλι σου και είπε και εγώ το ξέρω σου πάστε. Και ο Ηλίας του είπε κάθισε εδώ παρακαλώ επειδή ο Κύριος με έστειλε στο Ιορδάνη και εκείνος είπε ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή σου δεν θα σε αφήσω και πήγαν και δύο μαζί. Και πήραν 50 άνδρες από τους γιους των προφητών και στάθηκαν απέναντι από μακριά και εκείνοι οι δύο στάθηκαν δίπλα στο Ιορδάνη και ο Ηλίας πήρε την ερωτήτη και τη δίπλωσε και χτύπησε τεναρά και χωρίστηκαν από εδώ και από εκεί και διέπηκαν και δύο διαμέσου της ξηράς. Έχουμε τον μαθητή που μαθητεύει δίπλα στον προφήτη και μετά γίνεται αυτός προφήτης στην διακονία. Αλλά περνάει από το πνεύμα του μαθητή. Επομένως, το πνεύμα του μαθητή είναι ό,τι πιο σημαντικό έχουμε στη ζωή μας. Εγώ μαθητεύω από το Θεό. Αν εγώ είμαι υπεύθυνος στην Εκκλησία αυτή, σημαίνει ότι όλοι αποκτάμε το πνεύμα του μαθητή. Ώστε το ένα να βοηθάει το πιο αδύνατο. Για να μπορούμε να σταθούμε σε αυτό που λέγεται πνευματικό. Γιατί ο Θεός φέρνει κάτι και ο άνθρωπος δεν το θέλει. Το πολεμάει διότι έχει λάθος αντιλήψεις. Πείτε μου πότε οι άνθρωποι δέχτηκαν κάτι που προσφέρει ο Θεός χωρίς να το πολεμήσουν. Ποτέ. Αυτό που μας βοηθάει είναι η προσφορά του Χριστού, η προσφορά του αίματος, η μετάνοια του εργάτη. Η μετάνοια των εργατών και να βοηθάει όλο το λαό να παίρνουμε χάρη. Ώστε να μεγαλώνει το φως μέσα μας. Διαφορετικά θα μας κυριαρχήσει το σκοτάδι μέσα μας. Όταν ο Θεός φέρει έναν προφήτη στην Ελλάδα και οι άνθρωποι δεν το δεχτούν, θα πέσουν στην ασέβεια. Τότε τι κάνουμε? Υπάρχει χάρη, υπάρχει το αίμα, υπάρχει ο Σταυρός. Υπάρχει η αποκήρυξη της αμαρτίας, υπάρχει η χάρη του Θεού, η μετάνοια. Γι' αυτό ο πιο δυνατός στέκεται να βοηθήσει τον πιο αδύνατο. Για να μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει η πνευματική εκκλησία. Τι σημαίνει πνευματική προφητεία? Είναι κάτι που σου δίνει αύριο. Μέσα σε αυτή την εκκλησία ο Θεός δεν θα αξιοποιήσει επισκέπτες. Την άλλη Κυριακή θα έχουν φαγητό, θα έρθουν κάποιοι αδελφοί να μας δουν, αλλά είναι επισκέπτες. Αγαπάμε τα παιδιά του Θεού, αγαπάμε το λαό του Θεού, αλλά θα έρθουν να κάνουν μια επίσκεψη και θα φύγουν. Μέσα στη διακονία ο Θεός θα αξιοποιήσει τους ανθρώπους που είναι μέσα στη διακονία, αγαπάμε τη διακονία. Είναι ολοκληρωτικά μες στη διακονία, περνάνε την παιδεία του Θεού και ο Θεός κατά το λόγο του θα σε αξιοποιήσει, άντρες και γυναίκες. Είτε λίγο είτε πιο πολύ. Διότι κανένας δεν περισσεύει για τον Θεό. Το ξέρεις τον Κύριο. Αλληλούια. Επομένως, το τι είναι πνευματικό ίσως είναι κάτι πιο βαθύ από ό,τι εμείς καταλαβαίνουμε. Είναι κάτι πιο βαθύ. Γιατί κάποιος μπορεί να σου πει πνευματικό είναι αυτό. Πνευματικό είναι αυτό. Η ουσία του πνευματικού είναι ότι σου δίνει αύριο, σου δίνει ελπίδα. Και το είπα, μια διακονία με πνευματικές ενέργειες του Θεού, αν δεν έχει κέντρο τη σταυρική θυσία και το αίμα, υπάρχει τεράστια κρίση και τεράστια πλάνη. Επομένως, η προφητική διακονία εργάζεται μέσα από τη σταυρική θυσία, από το αίμα του Κυρίου. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι είναι προφητική διακονία, τι είναι προφητικό πνεύμα, τι είναι προφήτης του Θεού, ώστε να αγαπήσουμε τον προφητικό λόγο του Θεού που είναι κάτι ζωντανό που έρχεται από τον Θεό.
και με τον τρόπο που αναπτύχθηκα εγώ μπορεί να αναπτυχθεί και ο κάθε άντρας και κάθε γυναίκα, αρκεί να θέσουμε στην καρδιά μας προτεραιότητες. Γι' αυτό όταν αμάρτησε η Μαριά, τι είπε ο Θεός, στον Άρον πήγαινε, στον Μωυσή την. Ναι, άκουσε τον Άρον, αλλά έπρεπε να πάει στον Μωυσή για να διηθεί και ο Μωυσής. Διότι ο ρόλος του Μωυσή ήταν αυτός, να τον ακούει ο Θεός και να λέει όλο τον Ισραήλ. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν μιλούσε στον Άρον, στη Μαριά Μσόρους. Μιλούσε κατά το κάλεσμα. Τι έλεγε ο Θεός στη Μαριά μου και στον Μωυσή. Μαριά μου, ο Μωυσής, ο αδερφός σου είναι ευλογημένος από εμένα. Να είσαι κοντά του, να το στηρίζεις, να τον αγαπάς, να προσεύχεσαι. Σηκώνει βάρη που δεν τα μπορείς να τα σηκώσεις. Να το στηρίζεις. Αυτό μιλάει ο Θεός. Αν άκουγαν αυτή τη φωνή, δεν θα έβγαινε έξω από το στρατόπεδο οι 7 ημέρες. Στον Κορέ τι έλεγε ο Θεός. Κορέ, Αβυρών και Δάθαν, ο Μωυσής σηκώνει πολλά βάρη, να είσαι κοντά του, να τον αγαπάς. Να τον στηρίζεις, να είσαι δίπλα του. Γιατί αυτό σηκώνει, περνάει τη βαθιά παιδεία μου από το Θεό. Αυτό μιλάει ο Θεός. Δεν μιλάει για αυτά που λέγανε αυτοί. Επομένως πρέπει να καταλάβουμε πώς μιλάει ο Θεός. Μιλάει σε όλα τα πρόβατά του. Αλλά μιλάει ανάλογα με το κάλεσμα του κάθε ανθρώπου, ανάλογα με την παιδεία του κάθε ανθρώπου, ανάλογα με το πόσο αλλάζει την καρδιά του κάθε ανθρώπου χωρίς να αλλάζει ο ρόλος. Και τότε γινόμαστε κάτι, πλησιάζουμε πιο πολύ το φως, γινόμαστε πιο φωτεινοί άνθρωποι. Αλληλούια! Διότι η Εκκλησία είναι μια οικογένεια. Όταν μια οικογένεια είναι πνευματική, πρώτα ακούει ο Θεός τον πατέρα, μετά ακούει τη μητέρα, μετά ακούει τα παιδιά. Είναι η τάξη που έβαλε ο Θεός. Επομένως, όταν αλλάζουμε την τάξη, δεν είναι καλό πράγμα. Γι' αυτό ο Θεός αγαπάει, γι' αυτό θυμάστε ότι είχα πει μια προφητεία. Πέρυσι έγινε, ότι από την αναγεννημένη Εκκλησία θα φύγουν τρεις ποιμένες. Το θυμάται κάποιος. Ένας έφυγε στη Θεσσαλονίκη, ένας στο Μαρούς και άλλος κάτω στο κέντρο της Αθήνας. Και είπα ότι αυτό είναι ένα σημείο ότι στην Ελλάδα θα ανοίξει ένα πέρασμα. Και θα διαχωριστεί η Εκκλησία που θέλει να μπει στο πνευματικό και άλλη που θα μείνει στα παλιά. Είναι προφητικά σημεία. Επομένως, κάθε λόγο μέσα στην Εκκλησία πρέπει να τον παρατηρούμε. Πρέπει να τον ακολουθούμε, πρέπει να ρωτάμε. Πρέπει να συμβουλευόμαστε ο ένας τον άλλον. Τι είναι αυτό, γιατί πάει έτσι, πώς δουλεύει αυτό. Αυτό βγάζει, γιατί δεν βγάζει, ποια είναι η σειρά, τι γίνεται. Επομένως η Εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν είναι ένα περιβάλλον μυστικισμού να κλειστούμε στον εαυτό μας. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Είναι ένα περιβάλλον άγιο, όμορφο, ευλογημένο, να αναπτυχθούμε. Να γίνουμε χρήσιμοι για τον Θεό, να μας αξιοποιήσει ο Κύριος, να μας κάνει μια ομολογία ευλογημένη, να κάνουμε ευλογημένα σπίτια και οικογένειες, να δοξαστεί ο Κύριος. Αλληλούια, να μεγαλώσει το όνομα του Κυρίου στη ζωή μας και να πάρουμε χάρη. Επομένως, το πιο μεγάλο στηρίζει το πιο αδύνατο. Επομένως, την προφητεία μου, μην την ψάχνει κάποιος να την βρει στα ίντερνετ, στα site. Είναι προφητεία. Αν εγώ αναπτύσσω, μπορεί να αναπτυχθείς και εσύ. Η δοκιμή κάνει την πράξη στη ζωή μας. Αλληλούια, η δοκιμή κάνει. Ώστε να μπορούμε να μεγαλώνουμε πνευματικά και να ζούμε ως πνεύματα, γιατί στους τελευταίους χρόνους, αν δεν ζήσουμε ως πνεύματα, δεν μπορούμε να σταθούμε στην πλάνη αυτού του κόσμου. Σήμερα βλέπουμε ότι πέφτουν βόμπες στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, και χάνονται οι ζωές των ανθρώπων και τις δυο πλευρές. Και οι τηλεοράσεις ασχολούνται αν ο Κασελάκης παντρεύτηκε, αν έκανε όλα αυτά, με σκουπίδια. Και πληροφορούν τον κόσμο με σκουπίδια. Και παγιδεύονται και οι χριστιανοί και ακολουθούν τα σκουπίδια στη ζωή τους μέσα. Σκουπίδια. Και η ζωή χάνεται. Οι άνθρωποι εξαφανίζονται στην Ευρώπη, στην Ουκρανία, παντού. Είναι το ρυπαρό ημάτιο που έχει δεχτεί η ανθρωπότητα, η δικαιοσύνη του ψεύδους. Και πρέπει να σταθούμε στο Θεό πνευματικά, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι σημαντικός για το Θεό. Πρέπει να λάβει το δώρο της αιώνιας ζωής.
Πρέπει να λάβει τη σωτηρία του Χριστού και την αναγέννηση. Πρέπει να λάβει την χάρη του Θεού στη ζωή του για να μπορέσει ο Θεός να μας αξιοποιήσει στα χέρια του. Πρέπει να ακολουθήσουμε τον προφητικό λόγο για να αφιερωθούμε και να υποτάξουμε πιο πολύ τη ζωή μας στο Θεό. Επομένως η Εκκλησία έχει πολλές ευεργεσίες να μας φυλάξει από τον κόσμο. Και αυτό λέει η Γραφή, αυτός που είναι φίλος του κόσμου είναι εχθρός του Θεού. Θα μας προστατέψει από την πλάνη του κόσμου. Θα μας μάθει να ζούμε σαν οικογένεια. Θα μας μάθει να βλέπουμε πιο βαθιά πως βλέπει ο Θεός τον άνθρωπο και θα γίνουμε χρήσιμοι στα χέρια του Θεού, θα γίνουμε χρήσιμοι. Επομένως ο εχθρός μας δεν είναι ο άνθρωπος, είναι η πλάνη, είναι η αμαρτία. Θα πεις αδερφέ, δεν μου ακούν οι άνθρωποι εύκολα, δεν ακούν εύκολα. Δεν σημαίνει επειδή δεν ακούν οι άνθρωποι, δεν έχει ο Θεός χάρη να βοηθήσει. Από εμάς εξαρτιέται να πάρουμε πιο πολύ χάρη, πιο πολύ σοφία και να μπορέσουμε να ανοίξουμε τα πράγματα του Κυρίου των δυνάμεων στη ζωή μας πιο πολύ. Και να μείνουμε σε ένα σημείο που δεν νικέται, είναι ο Σταυρός του Κυρίου, το αίμα του Κυρίου, η θυσία του Κυρίου. Αυτό είναι το περιβάλλον που δεν νικέται. Καμία κόλαση δεν μπορεί να νικήσει τον Σταυρό του Κυρίου. Γι' αυτό σήμερα ο Θεός παίρνει τους πνευματικούς ηγέτες από την Εκκλησία, το ξέρετε. Για ποιο λόγο τους παίρνει? Διότι δεν σύστησαν το αίμα του Χριστού με την αξία που έχει στη ζωή του λαού. Και τους καταλόγει στην αμαρτία και τους παίρνει ο Θεός. Όπως είπε στο Μωυσή, του λέει, δεν θα μπεις μες στην Γιχανά, του λέει. Γιατί ασέβησε σε μένα. Θύμωσε ο Μωυσής εκεί από το πολύ βάρος. Όσο πιο πολύ παίρνεις από το Θεό, τόσο πιο πολύ είναι και αυστηρότητα του Θεού. Επομένως τα πνευματικά πράγματα τα μαθαίνουμε και ο ένας στηρίζει τον άλλον. Αυτοί που σηκώνουν πιο πολύ βάρη θέλουν συμπαραστάτες με προσευχή, συμπαραστάτες με καλοσύνη, συμπαραστάτες με αγάπη, καθαρές σχέσεις για να μπορούμε να προχωρήσουμε πνευματικά και ευλογημένα. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Για να αναπτυχθούν οι αλήθειες του Ευαγγελίου πιο πολύ. Να ζήσουμε ως οικογένεια πιο βαθιά. Αλληλούια. Ώστε αυτό που είμαστε φανερά να είμαστε και κρυφά. Τι ωραίο αυτό που είναι φανερά να γίνει και κρυφά. Τι ωραίο θα είναι. Δεν έχουμε φτάσει όμως εκεί πέρα. Αλληλούια. Αλλά ο καλός Θεός θα μας βοηθήσει όλους. Θα βοηθήσει το λαό του, θα βοηθήσει την Εκκλησία του να αναπτυχθούμε πνευματικά. Διότι όπου είναι το πνευματικό υπάρχει το τσίπημα του φιδιού και μας τσιμπάει. Επομένως το πώς μεταφέρεται ο νόμος του Θεού στη Νέα Διαθήκη είναι προφητεία μου αυτή. Μεταφέρεται με τη χάρη και με την απλότητα του αίματος. Δόξα στον Κύριο. Επομένως είμαστε σε μια πνευματική προφητική διακονία είμαστε. Και η πράξη σε βοηθάει να καταλάβεις αν αυτό είναι πνευματικό, αν το δέχεσαι και αν το αφήσεις να δουλέψει μέσα στη ζωή σου. Τότε δουλεύει όπως δουλεύει και στη δικιά μου καρδιά. Αν δεν το αφήσουμε να δουλέψει, δεν θα δουλέψει. Πώς θα δουλέψει? Επομένως όλοι ακολουθούμε τον προφητικό λόγο του Θεού. Τι πήγαινε μπροστά στην Παλαιά Διαθήκη, τον κυβωτό της Διαθήκης πήγε. Αλληλούια. Για να μπορέσει η κυβωτό της Διαθήκης να οδηγήσει το λαό ώστε όλα τα μέλη της Εκκλησίας να αναπτυχθούν όπως θέλει ο Θεός κατά την βουλή του Θεού, κατά το θέλημα του Θεού, κατά τη σοφία του Θεού και κατά την χάρη του Κυρίου. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό πρέπει να επικρατεί μέσα στην καρδιά μας η σοφία και η σύνεση του Κύριου και να μπορούμε να λαμβάνουμε. Γιατί ξέρετε ο Θεός για τους τελευταίους χρόνους έχει στέρεα τροφή. Τη στέρεα τροφή δεν μπορούμε να τη δεχτούμε εύκολα. Θέλει πιο πολύ εργασία από το Θεό μας. Τα αρχικά πράγματα τα δεχόμαστε πιο εύκολα. Αλλά σίγουρα πρέπει να προχωρήσουμε και πιο βαθιά και πιο βαθιά και πιο βαθιά. Θυμάμαι κάποτε έλεγα σε μια οικογένεια ότι ξέρει, μπορεί να μην φύγει όλη η Εκκλησία στην άρπαγε. Και θύμωναν οι άνθρωποι. Λέω, αποκλείεται, λέω, όλοι θα φύγουν. Λέω, και κοίτα την Βίβλο, μήπως δεν είναι έτσι. Εγώ δεν λέω ότι θα φύγει αυτό ή θα φύγει. Λέω, σαν κατάσταση. Δεν είναι οι άνθρωποι πιο ανοιχτοί να δεχτούν από το Θεό πράγματα.
Επομένως, ας διαφυλάξουμε ό,τι ήρθε από τον Κύριο στην καρδιά μας, στη ζωή μας, στα σπίτια μας, υψώνοντας το αίμα του Κυρίου, την αλήθεια του Κυρίου, την χάρη του Κυρίου, για να μπορεί ο καλός Θεός να μας πληροφορεί και να μας οδηγεί κατά πάντα μέσα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Έχοντας την καρδιά του μαθητή να έχουμε. Αλληλούια. Έχοντας την καρδιά του μαθητή να έχουμε. Διότι ο Θεός ευαρεστείται στην καρδιά του μαθητή ευαρεστείται. Και καθώς μαθητεύουμε από τον Κύριο μπορούμε να προχωρήσουμε και να σταθούμε στη σοφία και στις σύνες του Κύριου. Επομένως ο Θεός μιλάει προφητικά στους τελευταίους χρόνους. Δια της Εκκλησίας και δια του αίματος μιλάει. Και η προφητική φωνή του Θεού θα δώσει αύριο στον άνθρωπο, θα δώσει βάση στον άνθρωπο, θα δώσει σοφία στον άνθρωπο, θα δώσει τάξη στον άνθρωπο και θα βάλει σειρά στη ζωή του. Και όταν ρωτήσει ένα χριστιανό, του λες τι κάνεις αδερφέ που βρίσκεσαι, σήμερα ήμουν εκεί, αύριο ήμουν εκεί, αύριο ήμουν εκεί, μεθαύριο ήμουν εκεί, μεθαύριο ήμουν εκεί. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει τάξη, δεν υπάρχει τάξη. Το πνευματικό Ευαγγέλιο βάζει τάξη στη ζωή μας. Ξέρουμε πού να πάμε, πώς να το πάμε, πώς να το εργαστούμε και ο Θεός κάνει χάρη στις αδυναμίες μας. Τι κάνει ο Θεός, κάνει χάρη στις αδυναμίες, κάνει χάρη στα λάθη μας, διότι τα λάθη μας είναι παιδαγωγικά να μάθουμε. Όλοι από τα λάθη μαθαίνουμε. Από πού μαθαίνουμε, από τα λάθη μαθαίνουμε. Για να καταλάβω εγώ ότι είναι προφητική διακονία, πέρασαν 20 χρόνια μέσα στην παιδεία του Θεού. Και αποχωρίστηκα κάθε τι και άρχισα να δέχομαι αυτό και να ζούμε αυτό. Αλληλούια. Επομένως, από τα λάθη μαθαίνουμε και παίρνουμε χάρη από το αίμα του Κύριου για να μπορούμε να δούμε φως στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας και στη ζωή μας. Διαφορετικά θα τα κυριαρχήσει άφηση στο σκοτάδι. Και τότε θα λέμε γιατί αυτό, γιατί αυτό, γιατί αυτό, γιατί αυτό. Δόξα στον Κύριο. Ας κρατήσουμε το λόγο του Κυρίου, ας κρατήσουμε την προφητική φωνή του Θεού, ας κρατήσουμε τη σοφία του Κυρίου και ας αφήσουμε τον Κύριο να το εργαστεί μας στην καρδιά μας. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Και ό,τι θέλουμε μπορούμε να το συζητήσουμε, διότι η Εκκλησία είναι μια οικογένεια. Αλλιώς το καταλαβαίνω εγώ κάτι με τα δεν μπορεί, αλλιώς θα το καταλαβαίνεις εσύ. Η επαφή όμως το βάζει μια τάξη. Διότι όταν ο Θεός μιλάει θα δημιουργήσει ενότητα, δεν θα δημιουργήσει διαίρεση, δεν θα δημιουργήσει αντιπαράθεση, δεν θα δημιουργήσει σύγκρουση, δεν θα δημιουργήσει κατάσταση που δεν είναι καλή. Τι δημιουργεί ο Θεός, ενότητα δημιουργεί. Αν μίλαγε ο Θεός σε όλη την ανεγγυημένη Εκκλησία δυναμικά, όχι ότι δεν μιλάει στα πρόβατα, θα υπήρχε μία πίστη, ένα πνεύμα, μία αποκάλυψη, μία γνώση, μία προφητεία, μία οδηγία. Όταν έχουμε πολλά πράγματα, σημαίνει ότι ο Θεός μιλάει πολύ λίγο και πάρα πολύ μιλάει και ο άνθρωπος μετά. Και ο Θεός δεν μιλάει έξω από το Σταυρό και έξω από το αίμα του Ιησού Χριστού. Εκεί βρίσκεται. Δόξα στον Κύριο που βρίσκεται η φωνή του Θεού στο αίμα του Ιησού Χριστού Χριστού. Και ένα τελευταίο για να κλείσω, λέει στον Ισαΐ, οι δρόμοι μου δεν είναι δρόμοι σας και οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Στις πράξεις των Αποστόλων όταν κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα λέγανε οι Απόστολοι, λάβατε Πνεύμα Άγιο και εργαζόταν ο Θεός. Η μαρτυρία του Θεού βρισκόταν στη λέξη λάβατε Πνεύμα Άγιο. Έρχεται ο Παύλος. Η μαρτυρία του Θεού αλλάζει, τρέχει ο Θεός, κοιτάτε. Και πηγαίνει στη λέξη, ο Χριστός είναι μέσα σας. Μόλις λέει ο Παύλος, ο Χριστός είναι μέσα σας, ο Θεός κινείται. Τα τελευταία χρόνια μεγάλες διακονίες στον κόσμο Μπενιχής λέγανε το Άγιο Πνεύμα δεν κινόταν ο Θεός. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα λέγανε κάποιοι αδερφοί, ο Φέγος, ο Λευτή, λάβατε πνευμά και εργαζόταν ο Θεός. Η μαρτυρία τρέχει. Όλα αυτά φέραν ένα καρπό, αλλά δεν φέρνουν το τέλειο καρπό. Τώρα η μαρτυρία του Θεού πήγε κάπου που δεν ξαναφεύγει, στο αίμα του αμνού πήγε. Και αυτός ο καρπός θα μείνει για το αύριο, το μεθαύριο, το αντιμεθαύριο. Δόξα στον Κύριο. Ο καρπός θα μείνει γιατί ο Θεός κινείται και εμείς το Θεό ακολουθούμε.
δεν μπαίνουμε στάσιμοι σε κάτι που ήταν παλιά. Το Θεό ακολουθούμε δια του αίματος. Επομένως τώρα η μαρτυρία του Θεού είναι στο αίμα, στο μέσα μας και στη μεταμόρφωση. Και όταν δουλεύει ο Θεός φέρνει μεταμόρφωση μέσα μας. Αν δεν δουλεύει ο Θεός δεν έχει τη μεταμόρφωση. Δεν αλλάζει το μέσα μας. Όσο αλλάζει το μέσα μας, αλλάζουν και τα απ' έξω μας. Και στην αλλαγή του μέσα μας μαθαίνουμε να δεχόμαστε, μαθαίνουμε να συγχωρούμε, μαθαίνουμε να ανεχόμαστε, μαθαίνουμε να υπηρετούμε, μαθαίνουμε να δίνουμε χάρη, μαθαίνουμε πολλά πράγματα μέσα μας. Δόξα στον Κύριο, γιατί έτσι το καθόρισε ο Κύριος στη ζωή σας. Ακολουθώντας την αλήθεια, διότι η αλήθεια μας ελευθερώνει, δεν μας προσβάλλει, δεν μας καταδικάζει, η αλήθεια φέρνει στη ζωή μας ανάταση, πίστη και ελπίδα. Ώστε να παίρνουμε χάρη ένας με τον άλλο. Ας κρατήσουμε το λόγο του Κυρίου και τη σοφία του Κυρίου και την χάρη του Κυρίου και ας ετοιμαστούμε να ψάχνουμε έναν ωραίο ύμνο στον Κύριο. Έτσι.